Τα βυρσοδεψία ήταν πάντα χτισμένα κοντά στη θάλασσα, ώστε να εκμεταλλεύονται τη χρήση του θαλασσινού νερού. Οι παλιότερε μέθοδοι κατεργασία των δερμάτων βασίζονταν κυρίω στη χρήση διάφορων δεξαμενών, δηλαδή στερνών, στι οποίε τοποθετούσαν διαδοχικά τα δέρματα. Στη μεταγενέστερη εποχή, από τι αρχέ μέχρι τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα, προσθέθηκαν ποικίλα μηχανικά συστήματα που λειτουργούσαν με τη χρήση μάντων που κινούνταν αρχικά με τη δύναμη του ατμού ενώ στη συνέχεια με τη βοήθεια ηλεκτρομηχανών ή διζελομηχανών. Ειδικότερα οι στέρνε αντικαταστάθηκαν από τα περιστρεφόμενα βαρέλια ή βαρέλε που είχαν καλύτερη απόδοση επειδή βοηθούσαν ενεργητικά στην κατεργασία των δερμάτων σε αντίθεση με την παθητική αναπόθεση στι στέρνε. Έτσι, στη νεότερη εποχή καταγράφονται τέσσερα διακριτά στάδια επεξεργασίας των δερμάτων. Το πρώτο στάδιο ήταν γνωστό ως ξενέρισμα. Από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα υπήρχε μεγάλη ζήτηση, οπότε τα προσκατεργασία δέρματα εισάγονταν πλέον από το εξωτερικό, από Μαδαγασκάρη, Τουρκία, Αίγυπτο, Νότια Αμερική, Γαλλία. Έφταναν παστομένα με αλάτι για να συντηρούνται, οπότε έμπαιναν στα βαρέλια οι βαρέλες μέσα σε κρύο γλυκό νερό για να ξεπληθούν από το αλάτι και για να μαλακώσουν. Μια διαδικασία γνωστή ως ενυδάτωση ή μαλάκωμα. Μετά πρόσθεταν ασβέστη στα βαρέλια, γνωστά επίσης ως ασβεστερά, που γύριζαν σχετικά αργά με 7 στροφές το λεπτό. Ο ασβέστης έκαιγε την τρίχα, ενώ πρόσθεταν και θιάφη που βοηθούσαν να φουσκώσει το δέρμα και έτσι να απαλλαγεί εντελώ από το τρίχωμα. Στη συνέχεια, τα δέρματα περνούσαν από την ξελεσάστρα που τα έξινε για να φύγει το λίπος, ενώ παράλληλα δημιουργούσε κομμάτια ίσου πάχους, μια διαδικασία γνωστή ως αποσάρκωση ή ξελέσιασμα. Τέλος, ορισμένα από τα δέρματα περνούσαν και από τη σχιστική μηχανή που τα χώριζε κατά πλάτο. Ιδιαίτερα αυτά που προέρχονταν από αρσενικά ζώα και ήταν παχύτερα, οπότε μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή διπλάσια ποσότητα δέρματο. Έτσι μπορούσαν να δημιουργηθούν δύο φέτε δέρματο. Αυτοί που συμπεριλάβανε την εξωτερική πλευρά του δέρματο, δηλαδή το πρόσωπο από όπου είχε αφαιρεθεί η τρίχα, χρησιμεύε κυρίω για την παραγωγή σολοδερμάτων για γυναικεία παπούτσια. Η φέτα που συμπεριλάμβανε την εσωτερική πλευρά του δέρματος, γνωστή στην ιδιόλεκτο των βρυσοδεψών ως κρούτα, χρησίμευε κυρίως για την παραγωγή σολοδερμάτων για αντρικά παπούτσια. Η όλη διαδικασία ήταν γνωστή ως διχοτόμηση. Το δεύτερο στάδιο κατεργασίας ήταν η πρόδεψη, η πρόδευση στην ιδιόλεκτο των βρυσοδεψών. Τα δέρματα έμπαιναν στα βαρέλια με θηικό νάτριο για να αφαιρεθεί ο ασβέστης, μια διαδικασία γνωστή ως απασβέστωση. Τα βαρέλια γύριζαν σχετικά πιο γρήγορα με 14 στροφές το λεπτό. Μετά τοποθετούσαν τα δέρματα για 7 έως 10 μέρες σε στέρνες μετανίνες, δηλαδή χρωστική, στους 8 έως 9 βαθμούς μπομέ για να ισχωρήσει η χρωστική στο δέρμα. Το τρίτο στάδιο της κατεργασίας αφορούσε στη δέψη και στο στέγνωμα. Τοποθετούσαν τα δέρματα μαζί με τανίνες σε μεγαλύτερες βαρέλες που γύριζαν αργά με 7 στροφές το λεπτό, στους 10 έως 12 μπομέ σε θερμοκρασία γύρω στους 40 45 βαθμούς Κελσίου ώστε να εισχωρήσει χρωστική πλήρως το δέρμα και να ολοκληρωθεί η δέψη. Τα δέρματα παρέμεναν στις βαρέλες γύρω στη μία εβδομάδα με 10 μέρες και στη συνέχεια τα άφηναν να στεγνώσουν. Τέλος υπήρχε το φινίρισμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αμέσως μετά τη δέψη, χρησιμοποιούσαν το σκεφέ, δηλαδή μια μηχανή που μπορούσε να αποκόψει μια πολύ λεπτή φέτα δέρματος από την εσωτερική πλευρά του, αντίθετα από το πρόσωπο, ώστε να τελειοποιήσουν την ποιότητα της συγκεκριμένης επιφάνειας. Αυτή η τεχνική, γνωστή ως σκέφισμα και η σχετική μηχανή, χρησιμοποιήθηκαν μετά τα μέσα του 20ου αιώνα. Στην επόμενη φάση στράγγιζαν τα δέρματα από το περιττό χρώμα με μια πρέσα και τα τοποθετούσαν σε θερμενόμενες βαρέλες με ψαρέλαια για να απορροφήσουν το λάδι και να γίνουν πιο εύκαμπτα ώστε να μην σπάνε κατά τη συνέχεια της κατεργασίας. Μετά τα περνούσαν από τη στρωτική μηχανή, δηλαδή μια πρέσα με κυλίνδρους ώστε να τεντωθούν τα δέρματα, να σπάσουν οι ζάρες και να κλείσουν οι πόροι. Τέλος, τα κρεμούσαν στα στεγνοτήρια, ώστε να στεγνώσουν με φυσικό τρόπο στον αέρα. Περί τα μέσα του 20ου αιώνα άρχισαν να χρησιμοποιούν και θερμικά ξηραντήρια. Τοποθετούσαν τα δέρματα σε χώρο που θερμενόταν σε σταθερή θερμοκρασία, σε συνθήκες ελεγχόμενης υγρασίας. Ύστερα τα περνούσαν από ένα κυλίνδρο για να εξαφανιστούν τελείως οι ζάρες. Μια διαδικασία γνωστή ως κυλίνδρισμα ενώ στη συνέχεια τα αποθήκευαν μέχρι να μεταφερθούν στα εργαστήρια των τεχνητών που θα τα χρησιμοποιούσαν ανάλογα με τις παραγγελίες.